Καλησπέριζω σήμερα Πέμπτη. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας στον Πάνο Ζαχαρογιάννης με τους αθλητές των ομάδων. Θα συστήσω αυτούς που είναι σήμερα μαζί μας. Από τα αριστερά ξεκινάω. Ο Κώστας Κοστρώνης από την Σπάρτα BC. Ο Ρίσο Γρυπάλης από τους Εγκυτριακούς. Ο Χρήστος Χαράς από το Ρεβελιακό. Και από τα δεξιά μου ο Γιάννης Κοντός από την Αττική. Ο Κώστας Χαλκιάς από την Τύρου της Μπολόνια. Και ο Χρήστος Τιότσιος από τους Βικτόριους. Θα ξεκινήσω την κουβέντα μας από τον Κώστα Κοστρώνη, επειδή και πέρσι η ομάδα ήταν κυπελούχος του πρωταθλήματος. Κώστα, τι σας έμεινε από την κανονική περίοδο στην Σπάρτα BC, ποια θεωρείται πιο ξεχωριστή στιγμή της κανονικής περίοδου? Εντάξει, πιο ξεχωριστή στιγμή για μας ήταν στην 7η αγωνιστική που τελείωσαμε τα κουρουβάχατα. Εντάξει, γιατί ήταν οι φιναλιστές πέρυσι στο Πάνος Ζαχαρογιάννης και ήταν μια σημαντική νίκη για μας. Παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ σχεδόν το παιχνίδι. Δείξαμε ότι έχουμε καλή ομάδα και φέτος και πιστεύω ότι θα τα αποκτήσουμε αν είμαστε συνεχιζόμενοι στη σοβαρή και στη δεύτερη φάση. Αυτό ο αγώνα πέρα από το αποτελέσματο και του βοήθου, τι ξέρει σα πρόσφερε για τη συνέχεια και τη δεύτερη φάση, γιατί τώρα οι όμιλοι αλλάζουν, οι ομάδε δυναμούν πολύ περισσότερο. Τι εννοεί το μα πρόσφερε? Ήταν θεωρητικά το πιο δυνατό παιχνίδι που είχατε αντιμετωπίσει στην πρώτη φάση. Θεωρεί ότι η νίκη εκεί σα έκανε πιο έτοιμο για τη συνέχεια? Μα έδωσε ψυχολογία, γιατί την προηγούμενη αγωνιστική, είχαμε χάσει ένα παιχνίδι από του Αμαλέκε. Είχαμε βέβαια κάποιε ελλείψει και παιχνίδι σημαντικέ στην ομάδα. Αλλά είχαμε αρχίσει, ξέρεις, την μορμούρα στην ομάδα. Λόγω ότι ήταν και μια ήταν μεγάλη διαφορά για τους 20 πόντους. Οπότε πήγαμε στον αγώνα με τα κουλουβάχτα με λίγο πεσμένη ψυχολογία, παίζοντας με τους μεταλλητές που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Και εγώ αυτό που τους είπα κιόλας, γιατί ξέρεις ότι είμαι και στην ομάδα και προπονητής, είναι ότι εδώ πρέπει να δείξετε τι μπορείτε να κάνετε. Πρέπει να μπείτε μέσα και να το δώσετε όλα. Και αυτό κάνουν τα παιδιά. Έφτιαξε πολύ η ψυχολογία της ομάδας και μπαίνουμε τώρα στη δεύτερη φάση, πιστεύουμε δυνατά. Εντάξει, έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο της ομάδας. Γενικά όλοι οι ομίλοι είναι πάρα πολύ δύσκολοι, γιατί φέτος έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο. Στους Ζαχαρογιάννης κάθε χρόνο ανεβαίνει και φέτος είναι ακόμη πιο δυνατό. Είναι όλες οι ομάδες καλές και δεν ξέρεις τι θα γίνει στην πορεία. Μπορεί να ξεκινήσεις και να κάνεις 2-3 ήττες, να αρχίσει και η μουρμούρα στην ομάδα μετά. Κάποιοι τραυματισμοί, κάτι να σου τύχει και αυτά και να μην περάσει. Είναι πολύ, πολύ καλό πάντως στο επίπεδο φέτος στο πρωτάθλημα και μας αρέσει ιδιαίτερα αυτό. Το δωρεάν του Συγκεντριακούς, ποια στιγμή ξεχωρίζει στην κανονική περίοδο? Κοίταξε, δεν μπορώ να πω ότι στην κανονική περίοδο ξεχωρίζω κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Παρά τη συνολική εικόνα που έδειξε η ομάδα, όπως ξέρεις, τερμάτισε αίτητη. Με σοβαρές ελλείψεις, θεωρώ σε όλα τα μάτς, βασικότητα των παιχτών. Και όμως παρόλα αυτά έδειξε μια ομοιογένεια, έπαιξε τον μπάσκετ που ξέρει όλα τα παιδιά. Θα τολμήσω να πω η β' ομάδα, κατά τη δική μου άποψη. Και χωρίς να αγχωθούμε, γιατί και εγώ το αισθανόμουν αυτό και πιστεύω και οι υπόλοιποι, καταφέρναμε και παίρναμε αποτελέσματα παίζοντας τον μπάσκετ που ξέρουμε σε κάθε μάτς. Θα επανέλθω εδώ σε λίγο, θα πάω από τους υπόλοιπους. Χρήστο, εσύ τι ξεχωρίζεις από την πρώτη? Μεγάλη να κερδίσω και τα παιδιά γρήγορα. Με τους περισσότερους τα έχουμε πει στις εξελίξεις, με άλλους τα έχουμε πει. Λοιπόν, να σου πω Νίκο. Θεωρώ ότι ο πρώτος γύρος όπως το πώς αναγνωριστείς, λοιπόν, στους Κυριακούς, λοιπόν, ο πρώτος γύρος είναι γύρος προσαρμοστικότητας. Είναι όπως στην EuroLeague, που έχουμε το πρώτο γύρο που είναι γύρος που ουσιαστικά οι ομάδες πάνε για κάτι πιο πέρα δεν θα κοιτάξουν να ξεπουλήσουν κάποια στιγμή. Δεν έχω δηλαδή να σου πω κάτι συγκεκριμένο. Όσο ότι σιγά σιγά μια και έχουμε καινούριο μέλος στην ομάδα μας, τον Βασίλη τον Ιδιάκη, λοιπόν προσπαθήσαμε να μπούμε σε καινούργια συστήματα και σε καινούργια πραγματάκια. Είναι μια περίεργη μεταβατική περίοδο για μας, γιατί για πρώτη φορά οι παίκτες μας δεν συμμετέχουν σε ομάδα, οι παίκτες δεν συμμετέχουν σε ομάδα που κατεβαίνει στην Ασπέ. Λοιπόν, ενώ συνήθως προπονούμασταν, μην δεν κάνουμε προπονήσεις. Και είναι αυτό το οποίο φοβόμασταν. Γενικά πιστεύω ότι πάει καλά, έχουμε σπάσει τα ρεκόρ πόντων στις επιθέσεις και διαφορά. Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι αστεία, δεν είναι. Το θέμα είναι να είμαστε στο τέλος και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν όλα τα παιδιά. Να είμαστε στους τελευταίους κρίσιμους αγώνες όπου θα είναι και μετά το Top 16, δηλαδή σαν Final Four, Final 8, αν έχουν καταφέρει να περάσουν. Να είμαστε προγραμματισμένοι γιατί και τις δύο χρονιές εμείς εκείνη που την πατήσαμε. Αυτό είναι που μας νοιάζει. Δηλαδή να μπορούμε να βάλουμε και τα καλά. Για να είστε ξεχωρίσει, ήταν μια καινούργια εταιρεία. Δεν έχω να ξεχωρίσω κάτι από την φετινή σεζόν μέχρι τώρα, καθώς όπως είπες το ρόστερ μας έχει αλλάξει πάρα πολύ σε αυτήν την χρονιά.
Στην ουσία η παλιά ομάδα έχει αλλάξει τελείως, που είναι 2-3 παλιά άτομα. Οπότε προσπαθούμε να περάσουμε τη φιλοσοφία στους νέους παίκτες μας, του παιχνιδιού μας, του να αγωνιζόμαστε όσο πιο καλά και αθλητικά μπορούμε, σε αθλητικό πνεύμα, και να συμπαλούμε και του παιχνιδιού μας που είναι γρήγορο παιχνίδι με σκληρή άμυνα. Τώρα δεν έχει να συνοδεύσει συγκεκριμένο παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια παλεύουμε να τα κοιτάμε στα μάτια, παλεύουμε να χτυπήσουμε όσο να καλύτερα μπορούμε και σε κάποια πετυχαίνουμε, σε κάποια πάμε και πάμε στο δίκο. Κώστα, εσύ από την κανονική περίοδο τι κρατάς? Εμείς έχουμε τον δεύτερο ομίλο, τον περσινό, που το συμπονεύτηκε. Τις περισσότερες ομάδες έτσι ξέραμε, από την αλήθεια. Είχαμε ένα εντάξει, όχι τόσο δύσκολο όμιλο, αλλά ξεχωρίζω ίσως την ίδια με τους Σπάλτοβιτς, που ήταν η δεύτερη ομάδα ομίλου, που ήμασταν 6-7 άτομα και τα καταφέραμε και δείξαμε χαρακτήρα. Και πιστεύω να είμαστε όλοι, ερχόμαστε κανονικά και παίζουμε οργανωμένα και ομαδικά όπως παίζουμε τώρα, πιστεύω θα πάμε αρκετά καλά. Από εκεί και πέρα τώρα είναι πιο δύσκολη ομάδα. Σίγουρα κάποιες ξέρω, κάποιες όχι. Εντάξει, όσοι όσοι το ευχαριστηθούμε, ερχόμαστε. Και αν έρχονται και οι νίκες, ακόμα καλύτερα, πιστεύω. Χρήστη, εσύ τι είσαι να πεις για το πρώτο γύρο της τελευταίας που τελείωσε άγγιου παιχνίδι? Δεν τελείωσα άγγιου. Πάνω είναι ότι οι περισσότεροι παίχτες έχουν μείνει ήδη, έχουν κάνει κάποιες ποιοτικές προσθήκες και σίγουρα είναι οι καλύτεροι. Ίσως το παιχνίδι που ξεχωρίζουν με τους νεροκίδες που ήταν μια πολύ καλή εβδομάδα, βρισκόμασταν πίσω αρκετούς πόντους του πάνω από πάνω από τον και γυρίσαμε. Εντάξει, το ότι ήμασταν έτοιμοι δεν λέει κάτι για τη συνέχεια, όπως είπε και ο φίλος μας από την Euroleague. Στη δεύτερη φάση όλα ξεκινάνε την αρχή. Πρέπει να παίξουμε το ίδιο καλά. Είχαμε και εμείς κάποιες ελλείψεις. Σε ελπίσουμε να έρθουν τα παιδιά στο δεύτερο και να είμαστε έτοιμοι όλα. Σε ευχαριστώ. Θα γυρίσω στο Γιάννη. Φέτος έχω δει την Αττική να παίζει διαφορετικό μπάσκετ από την περσινή σεζόν, ας πούμε. Θεωρώ ότι επιστρέφει λίγο περισσότερο στις πρώτες χρονιές, σε πέντε σεζόν στο πρωτάθλημα. Η Αττική μαζί με την δύο παλιότερες ομάδες. Έχεις ζήσει όλες τις εποχές. Το φετινό το μπάσκετ το προτιμάς σε σχέση με το περσινό? Σαφώς και το προτιμώ. Μας αρέσει το γρήγορο μπάσκετ, μας αρέσει το επιθετικό μπάσκετ σε γλυκά πλαίσια πάντα. Μας αρέσει η σκληρή άμυνα πάντα σε γλυκά πλαίσια, όχι να σπάνε κεφάλι και πόδια. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και γεγονός ότι έχουμε πολύ καινούργια παιδιά στην ομάδα που προσπαθούν από το μηδέν, εμείς οι παλιότεροι ας πούμε, να περάσουμε αυτή τη φιλοσοφία. Γρήγορο μπάσκετ, σοβαρό μπάσκετ, χωρίς υποχρεώτητες. Δυνατή άμυνα για να πετύχουμε στο μας. Σας έχει δυσκολέψει εσάς τους παλιούς το γεγονός ότι ο κορμός της Αττικής έχει σπάσει φέτος και έχετε πολλά καινούργια παιδιά? Ναι, σίγουρα. Γεγονός και ότι το ρόστερ σε κάθε αγωνιστική αλλάζει και δυστυχώς είναι πολύ αρνητικό αυτό το να μην μπορούμε να καταφέρουμε να μαζευτούμε μια δεκάδα σε 3-4 συνεχόμενα παιχνίδια ώστε να γνωριστούμε και μεταξύ μας και να μπορούμε να βρεθούμε στο γήπεδο με τη χαμάτια, ας πούμε. Όλα αυτά είναι σπουδαία προσπάθειά μας. Αυτοματισμοί δεν μπορούν να έρθουν εύκολα και παρόλο που ναι, το έχουμε σπίτι σαν στήτο να τρέξουμε, πολλές φορές καταπιάζει σε ένα άτομο. Θα γυρίσω στον Χρήστο, μου είπες για την έλευση του Μιλιάκη το καλοκαίρι. Θα σε ρωτήσω πόσο δύσκολη ήταν η αναπροσαρμογή ρόλων στην περιφέρεια της ομάδας όταν έρχεται ένας παίκτης που ήταν στους πρώτους χώρους του πρωταθλήματος και προφανώς αγωνίζεται και μεγάλο χρονικό διάστημα σε κατάλληλα. Αυτό το ερώτημα μου το θέταν πολύ πρωτού παρακλείσουμε τον Βασίλη, που είναι χαρά για να τον έχουμε στην ομάδα. Κοίτα να δεις, η ομάδα του Λεβελιακού, αυτοί μας ξέρουν καλύτερα και όσοι έχουν δει αυτό, το μεγάλο σοκ είναι ότι είμαστε παρέα. Δηλαδή τώρα εγώ με τα παιδιά, όλη η ομάδα είμαστε παίκτες 5 χρόνια. Από ομάδες τοπικών. Ο Αλέξης, ο οποίος επίσης είμαστε παρέα και είμαστε και ομάδα ρόλο. Ο Αλέξης, ας πούμε, ο Κοντογιώργης, είναι ο καλός και ο Πρωθυπουργός. Ο Παντελής Σαρής έχει το ρόλο να κάνει βρούμε που λέγαμε από καλάθια. Ο Λατζάκης είναι όλα τα παίκτης, κάνει διάφορα πράγματα και πέρσι το έχει κάνει, έχει και το σκουράζιμα. Αυτή η ομάδα λοιπόν, αυτό που τους έλειπε πέρσι πάρα πολύ, και φάνηκε στο τέλος που σας είπα πριν, γι' αυτό και είπα να μπαίνουμε καλά στο τέλος, είναι ότι στις άμυνες ζώνες, αν δεν βάζαμε τα σουτ και ο άλλος, γιατί υπάρχει δεν μας εμποδίζει να τρέξουμε, είναι πολλά καλά. Αυτό το πράγμα λοιπόν φέτος που θα ξανακάνουμε με τον Βασίλη, να έχουμε το σκόρ, όπου θα ανοίξει τις άμυνες και θα μας κάνει πιο εύκολη τη ζωή. Δεν είναι ότι δυσκολευτήκαμε λοιπόν στην προσωπική για αυτή, όσο ότι δεν κάνουμε πια προπονήσεις εμείς και τα πόδια μας έμεσα που ήταν λίγο πέρσι. Αλλά πιστεύω ότι ο Λαλάκης πάνω από τα χιλιάδες μας, ο Κοντογιώργης, ο Αλέξης, θα μας βοηθήσει να
είμαστε κι εμείς εντός διαθετικοί. Κώστα, είστε τρεις χρονιές στο πρωτάθλημα και τρεις χρονιές πάρα πολύ ψηλά η ομάδα. Τι είναι αυτό που θεωρείς εσύ ως το πιο δυνατό σημείο της Σπάρτα που της δίνει τόσο μεγάλη σταθερότητα? Κοίταξε, το δυνατό σημείο της Σπάρτα είναι, θα συμφωνήσω εδώ και με τον φίλο μου, ότι είμαστε παρέα βασικά. Εντάξει, είμαστε τρία χρόνια μαζί. Κάνουμε τις προσθήκες βασικά κάθε χρόνο, αλλά προσπαθούμε να μην αλλάξουμε πολύ το ρόστερ της ομάδας, δηλαδή να κάνουμε προσθήκες ποιοτικές εκεί που πρέπει και πάρα πολλά καλούς χαρακτήρες, καλά παιδιά που συνήθως είναι φίλοι φίλων από την ομάδα, οπότε έρχονται και δένουμε και αυτοί μας την παρέα. Και εμείς, εντάξει, είμαστε μεγάλοι σε μεσόωρο ηλικίας, όπως θα ξέρεις, σαν ομάδα. Δηλαδή τώρα κάνουμε μια προσθήκη τον Ιανουάριο, ένα παιδί που είναι 29 χρονών και τον φωνάζουμε πιτσιρικά. Εντάξει, λοιπόν. Αλλά τι γίνεται. Όταν μπαίνουμε στο γήπεδο, πολλές ομάδες μας βλέπουν και σου λέει αυτή είναι μεγάλη σε ηλικία, θα τους κερδίσουμε, θα τους έχουμε, ας πούμε, και αυτά δεν είναι κάτι τρομερό σε ποιότητα, αλλά έχουμε πολύ τσαμπουκά και παίζουμε και πολύ δυνατή άμυνα. Το ξέρεις, το ριζί αυτό. Το έχω λοιπόν, εγώ αυτό. Σε δεν το ψάχνεις. Ναι. Αλλά είναι πολύ καλή άμυνα. Ναι, μπράβο. Ευχαριστώ, να σε καλά. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι βασικά το κλειδί της ομάδας. Παίζουμε καλή άμυνα, πολύ καλή άμυνα. Και παίζουμε όλα τα παιδιά με πάθος και με τσαμπουκά γιατί είμαστε παρέα και γουστάρουμε να παίζουμε, να κερδίσουμε. Εντάξει, όταν χάσουμε, χάσουμε. Εντάξει, γουστάρουμε να το φέρεις πιο πολύ πάνω. Αυτό είναι το πάνω. Να πηγαίνουμε στο γήπεδο, να κερδίζουμε όλοι μαζί, χάνουμε όλοι μαζί. Μπράβο, κερδίζουμε όλοι μαζί, χάνουμε όλοι μαζί. Αυτό. Και φέτος έχουμε και λίγο καλύτερο κλίμα από ό,τι σε σχέση κάνει στο γήπεδο. Είμαστε πιο ήρεμοι, γιατί είμαστε λίγο εκτός από τις αμπικάδες μου στο γήπεδο, είμαστε και λίγο και με τους διαιτητές, λίγο αρπαζόμαστε, το έχουμε αυτό σαν ομάδα και αυτά. Φέτος έχουμε καταφέρει και το έχουμε μετριάσει αυτό, είμαστε και πιο ήρεμοι και αυτό μας βοηθάει να παίξουμε και καλύτερο μπάσκετ και να δείξουμε και καλύτερα πράγματα στο γήπεδο. Αυτό. Θοδωρή, στην Κυριακή δέχονταν μόλις 41 από σαν αγώνα σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο σε ντέρμπι με ομάδες που θα πάνε αρκετά ψηλά στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πόσο δύσκολο ήταν για εσάς να είστε 40 λεπτά προσιλωμένοι και τι σας ξεχωρίζει αμυντικά από τους υπόλοιπους ομάδες του πρωταθλήματος? Κοίταξε, λίγο εγώ στους Κυριακούς ήρθα πρόπερση, νομίζω ήταν και η χρονιά της δημιουργίας της ομάδας. Για κάποιο λόγο το ρόστερ που επιλέχθηκε τα κατάφερνε πολύ καλά αμυντικά. Διατηρήθηκε αυτό, δεν μπορώ να βρω κάποιο λόγο. Σίγουρα δίνουμε το 100% πάντα, όλα τα παιδιά, το βλέπουμε αυτό. Πλέον τον τρίτο χρόνο υπάρχει μια ομοιογένεια, δεν το συζητάμε ύστερα από δύο χρόνια συμπαίκτες και δύο χρόνια γεμάτα εμπειρίες στο τουρνουά, έτσι, με μεγάλα μάτς. Φτάσαμε και δύο χρονιές στην τετράδα, καταλήξαμε τρίτη. Τώρα δεν μπορώ να πω κάποιο συγκεκριμένο λόγο γιατί αυτή η ομάδα λειτουργεί τόσο καλά αμυντικά. Ίσως είναι τα χαρακτηριστικά του κάθε παίχτη καλύτερα στον αμυντικό τομέα. Ίσως ο ένας βοηθάει περισσότερο τον άλλον. Δίνουμε σίγουρα την ψυχή μας στο γήπεδο και έχουμε γίνει ένα δυσκατάλληλο σύνολο. Αυτό φαίνεται τα αποτελέσματα. Τώρα μέσα στο παιχνίδι δεν μπορώ να βρω ποιος ο λόγος που σημαίνει αυτό. Πόσο δύσκολο είναι να μένετε 40 λεπτά και έχοντας την ίδια προσήλωση στην άμυνα? Γιατί όταν παίρνεις ένα ντέρμπι και το κερδίζεις με 45-38 και έχεις πάλι 38 πόντους, πάνω από 40 λεπτά πίσω είσαι στο 100%. Δεν έχεις χαλαρώσει σε μια φάση. Αυτό κοίταξε να δεις τώρα που με πιέζεις. Σε πιέζω. Τι με πιέζεις, θα χρειαστεί συγγνώμη coach να αποκαλύψω ότι ο coach Γαβρίλης ύστερα από τόσα χρόνια μεγαλωμένο σε τόσες περιοχές, έχει αφαιρεθεί κάποιο ελιξίριο που μας δίνει μια έξτρα ενέργεια. Είμαι σίγουρο γι' αυτό. Αλλά είναι και κρυμμένο από ό,τι μας έχει πει, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, τη Συριακή Αριθμή και διάφορα κόλμα ακούστο, γιατί δεν ξέρω, το μας το δίνει από κάθε μας. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι πολύ δούλος. Και εντάξει, όταν γυρνάς σπίτι μας τώρα, τι γίνεται. Βοηθάει για το σπίτι. Βοηθάει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εντάξει, σε συνεννόηση με τον κόσμο πιστεύω ότι είσαι φιλαράκι. Άμα και ασύ, σου κάνω. Κανένα πρόβλημα, για όλα τα φιλαράκια. Χρήστο. Χρήστο, η Βικτόριος ήταν πολύ δυνατή και πέρσι, φέτος έχει κάνει και κάποιες προσθήκες. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το δυνατό σημείο? Εγώ βλέποντας την ομάδα, είδα ότι είσαι μια πολύ δυνατή ομάδα με αθλητικά παιδιά. Αλλά πλήρης, και πώς και πώς. Είμαστε μια αθλητική ομάδα, εντάξει. Τι είναι αυτό που είναι αθλητική, παίζουμε πολύ δυνατή άμυνα, έχουμε
ομάδες, ξέρουν να παίζουν καλά μπάσκετ. Σίγουρα είμαστε πολύ δυνατοί στο πίσω κομμάτι, πιστεύω. Κυρίως, και αυτό τρέχουμε μετά στο ανοιχτό γήπεδο. Έχουμε παίκτες που τρέχουν πολύ, πολύ καλά το ανοιχτό γήπεδο, όπως ο JJ Χρυσόπουλος ή ο Γιάννης Ολιανός. Εντάξει, ήμασταν αίτητοι. Αυτό δεν λέει κάτι, όπως είπαμε και πριν. Κοιτάμε ένα παιχνίδι ξεχωριστά. Πιστεύω θα πάμε καλά. Άμα έχουμε λίγο και δύο πολύ καλοί παίκτες που δεν έχουν έρθει στα παιχνίδια, τώρα θα δείξει. Θα δούμε. Πιστεύω θα είμαστε δυνατοί. Πώς θα είστε μία από τις τέσσερις αίτητες ομάδες της κανονικής περίοδου. Όμως είστε η μόνη η οποία προέρχεται από το πρώτο γκρουπ, τουλάχιστον την περσινή σεζόν. Πόσο δύσκολο είναι να έχεις την ίδια σταθερότητα και τρεις μήνες στην κανονική περίοδο, ώστε να μην κρυφτείς ούτε μία φορά. Ήμασταν το δεύτερο γκρουπ. Μπορώ να πω το πρώτο γκρουπ είναι αρκετά καλύτερο από ό,τι βλέπω φέτος. Και δεν βοήθησε τόσο πολύ που δεν ξέραμε τις ομάδες. Δηλαδή, να, τα παιδιά λίγο γνωρίζονται, μία που παίξει πέρσι φέτος. Εμείς με τους περισσότερους δεν έχουμε παίξει. Εντάξει, εμείς έχουμε πιστεύω ένα πολύ καλό σύνολο. Θα διαφωνήσω με όλα τα παιδιά. Εμείς δεν παίζουμε άμυνα και πολύ. Αλλά μπροστά πάμε καλά στην επίθεση. Οπότε είναι αυτό που λέμε. Θα φάμε 100, θα βάλουμε 101 πόντους. Έχουμε τον Χρήστο Σπυρόπουλο που είναι δεύτερο σκόρ στο πρωτάθλημα. Βοηθάω και εγώ με τα τρίποντα στο... που είμαι δεύτερο σκόρ. Έχουμε ψηλό τον Πέτρο τον Αλεξόπουλο που έπαιζε χρόνια και μάλιστα και στο Νικηφόρο εδώ, στο γήπεδο. Εντάξει, πιστεύω έχουμε παίκτες σε όλες τις θέσεις, είμαστε πλήρεις. Δηλαδή και εγώ που είμαι και προπονητής ομάδας, χαίρομαι γιατί και εγώ να δω αλλαγή ο Σπυρόπουλος ή ο Αλεξόπουλος ή τα άλλα παιδιά, αυτοί που θα μπουν είναι και αυτοί εξίσου καλοί. Δηλαδή οι αλλαγές που θα κάνω δεν θα βάλω κάποιον και θα πω τώρα τι θα κάνει αυτός. Είμαι σίγουρος για όλα τα παιδιά και υπάρχει τουλάχιστον δύο παίκτες σε κάθε θέση. Αλλά βασιζόμαστε κυρίως στην επίθεση εμείς. Δηλαδή έχουμε πολύ καλό επιθετικό σκορ. Συνάμενα πρέπει να την βελτιώσουμε αρκετά. Γιατί τώρα που είναι ο δεύτερος γύρος και έχουμε αρκετά επιθετικές ομάδες, πρέπει να βελτιωθούμε για να μπορέσουμε να αποκριθούμε και να δεν ξέρω αν θα μείνουμε αίτητοι, αλλά τουλάχιστον να πάμε όσο καλά πήγαμε και στο πρώτο γύρο. Που είναι πολύ δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσουμε. Μου μίλησες για τα τρίποντα. Θα αρμαχτώ από ένα παιχνίδι με τους Big Boilers που παίξατε, το οποίο ήταν εντελώς κλειστό στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Και τα παιδιά των Big Boilers μου είπαν μετά ότι στην τρίτη περίοδο πρέπει να βάλατε 8-9 τρίποντα, ναι, και ξαφνικά σας έρθει να τελειώσει. Είναι αυτό το δυνατό σημείο σας στο παιχνίδι. Κοίτα, εντάξει, είμαι εγώ και ο Χρήστος Σπυρόπουλος, είμαστε στην πρώτη δεκάδα στα τρίποντα και είναι και άλλα παιδιά που σου κάνουν, είτε απλά εμείς λίγο πιο πολύ. Γενικά έχουμε το σουτ έξω από το καλάθι και δυσκολεύουμε τις ομάδες γιατί και να μας βγουν να μας φυλάξουν εμάς έξω από τη γραμμή των 6 και 25 υπάρχουν και, έχουν και πολύ καλούς ψηλούς. Οπότε λίγο δυσκολεύονται οι ομάδες, δεν ξέρουν ποιο να φυλάξουν, ψηλούς, κοντούς. Είναι λίγο πιο δύσκολο να μας αντιμετωπίσουμε. Αλλά οι ομάδες μας πέσανε πολύ κλειστά. Εντάξει, όλες σχεδόν τις ομάδες μέσω των τρυπώδων και γενικά της επίθεσης, εφηδιασμοί και γενικά καλές επιλογές. Μπορέσαμε και ξεφύγαμε κάποια στιγμή και μετά δεν μπορούσε να γυρίσει ο αγώνας. Και πιστεύω πότε τα τρύποντα είναι μεγάλο ατού μας. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Θα πάω στον Γιάννη Κοντό από την Αττική. Για να σε ρωτήσω αν έχεις δει λίγο τον Όμιλο στη δεύτερη φάση και τι στόχους έχει η ομάδα σου για τη συνέχεια του αθλήματος. Σίγουρα και φέτος στην οκτάδα χρονιά, οι στόχοι να καταφέρουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε ή να πάμε και να κατακτήσουμε το τίτλο. Έχουμε βαλέψει τα τελευταία 4 χρόνια, είμαστε πρωταγωνιστές, είτε στην τετράδα είτε σε τελικό, χωρίς να κάνουμε κάποιο αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Ευελπιστούμε φέτος να κάνουμε κάτι παραπάνω. Από ό,τι βλέπω, ο Όμιλος είναι ανταγωνιστικός αρκετά. Κάποιες ομάδες έχουν αντιμετωπίσει με βάση του παρελθόν με θετικά αποτελέσματα και με αρνητικά βέβαια. Κάποιες φορές είναι άγνωστες για μας. Θα δούμε στο παρκέ. Περιμένεις περισσότερο κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι ή κάποιο συγκεκριμένο αντίπαλο παίχτηκαν της ομάδας? Όχι, δεν περιμένουμε κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι ή κάποιο αντίπαλο. Δεν υποτιμούμε τους αντιπάλους. Τουλάχιστον αυτό που θα περάσουμε εμείς παλαιότερα όπως παλιά πριν στους καινούριους παίχτες μας. Να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, χωρίς να υποτιμούμε κανέναν. Να ερχόμαστε τώρα να διασκεδάσουμε πάνω απ' όλα, να χαρούμε, να δώσουμε το 100% του εαυτού μας και να καταφέρουμε να φύγουμε το ροσφύλλο. Τώρα, είναι δύσκολος όμως, η αλήθεια είναι. Και η Σπάρτα που έχουμε αντιμετωπίσει πέρυσι ήταν πολύ ανταγωνιστική. Την ΑΕΚ έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια χρόνια να μην στον ένα πιο χαλαρή από την τότε. Για τους υπόλοιπους,
Δεν έχουμε πολλά πράγματα, γιατί θυμάμαι κιόλας πολλά παιχνίδια με αυτά. Μακάρι να γίνουν καλά παιχνίδια. Τι μπορώ να πω. Σε ευχαριστώ πολύ. Κώστα, θα έρθω σε σένα. Εσύ, τι στόχους έχεις πάρει τα PC από τον δεύτερο γύρο και περιμένεις κάποιο παιχνίδι συγκεκριμένα, κάποιον αντίπαλο? Κοίταξε, στόχος μας είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση. Τώρα είτε πούμε πρώτη, είτε δεύτερη, είτε πρώτη, τέταρτη, είτε τέσσερις όμως ομάδες. Τέσσερις. Λοιπόν, το θέμα είναι πως τετράρα. Γιατί μετά στα play-off, είτε και ανάλογα τη διαστάδοση σου. Νίκη είναι και εσύ τι μέρα θα είσαι, είτε την Ευρώπια είτε στις δύο νίκες, νομίζω είναι φέτος. Δεν το γνωρίζω. Δεν το πάνω στις δύο. Ναι, δεν το σπάνω. Στόχος είναι να φτάσουμε στην τετράδα. Κάποια συγκεκριμένη ομάδα, κοίταξε όλες οι ομάδες είναι καλές και ανταγωνιστικές όπως είπε ο φίλος ο Γιάννης. Απλά επειδή γνωρίζουμε την Αττική ότι είναι δυνατή ομάδα, είναι πολλά χρόνια στο τουρνουά. Είναι από τις πιο παλιές ομάδες του τουρνουά, δεν έχουν στηρίξει το πίσω. Λοιπόν, και την ΤΑΕΠΕ, οι οποίοι ήταν πρωταθλητές στο δεύτερο γκρουπ. Λοιπόν, αυτές οι ομάδες θεωρώ ότι είναι πιο δυνατές στον όμιλο. Αλλά αυτό θα το δείξει η πορεία, θα το δούμε δηλαδή μέσα στα παιχνίδια. Εντάξει, μπορεί και κάποια ομάδα να έχει κάνει κάποια προσθήκη για να το γνωρίσουμε και να ανέβει. Ή μπορεί να μπει το ρόστερ της Λεμπίτρε σταθερό στην πρώτη φάση και να σταθεροποιηθεί τώρα και να είναι πιο δυνατή. Εντάξει. Από τις ομάδες εγώ που γνωρίζω είναι η ΑΕΠΕ, η Αττική, η Πιτ Μπόλεφ που αντιμετωπίσαμε πέρυσι, είναι και αυτή η ανταγωνιστική ομάδα. Και η Θαλασσόνη που είναι και αυτή από τις πολύ παλιές ομάδες του τουρνουά. Και είναι δυσκολοκατάπητη η ομάδα η Θαλασσόνη και πολύ καλή στην επίδεση από ό,τι θέλω. Τώρα και τους Γιαμπόλεφ τους ξέρω γιατί ξέρω πως πήγαν κάποια παιδιά από εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι αρκετά καλός όμως. Δυνατός όμως. Όπως είναι και όλοι οι όμιλοι δηλαδή. Δηλαδή φέτος αυτές οι ομάδες, όλες που έχουν περάσει τώρα στη δεύτερη φάση, είναι ομάδες που όλες μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στο τουρνουά. Αυτά δεν βλέπω κάτι άλλο έτσι. Περιμένεις κάποιο μάτς να περισσότερο από τα υπόλοιπα. Να περιμένω κάποιο. Κοίταξε. Τα μάτς που ξέρω ότι θα είναι τα πιστεύω θα είναι τα πιο δύσκολα, γιατί σου είπαμε την ΑΕΠΕ την Αττική, έτσι πιστεύω. Αλλά στο πρόγραμμα επίσης αντιμετωπίζουμε προς τις τελευταίες αγωνιστικές. Και αυτός είναι ο σκοπός, δηλαδή να ξεκινήσουμε καλά, μπορείς να κάνουμε ένα σερί γκολ, να έχουμε ένα καλό σερί και να πάμε σε αυτά τα παιχνίδια έτσι ώστε να έχουμε διώξει το άγχος της πρόκρισης ουσιαστικά και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε μία από τις πρώτες τρεις θέσεις του ομίλου. Αλλά και πάλι θα σου πω ότι μπορεί να πεταχθεί μια ομάδα από τον Όμιλο η οποία είναι πολύ καλή και να μην τη γνωρίζω τώρα. Έχει του ζωτοπού και ψέλη και του μαέντε, δεν του γνωρίζω. Είναι ο τεμπού από το άλλο του. Είναι το δεύτερο. Μαέντε είναι το δεύτερο από τον Όμιλο, που ξέρει την παραλία. Α, ήταν στο ίδιο του, αλλά δεν του έχω αντιμετωπίσει. Οι παραλίε, και οι παραλίε έχουν δει κάποια βίντεο ότι είναι καλή ομάδα, είναι όλε καλέ ομάδε, όλε υπολογίζουν. Απλά λόγω ονόματο περιμένουμε πιο πολύ, περιμένουμε το από τα μάτια με την Αττική και την Αττική ότι θα είναι πιο δύσκολα. Λόγω ονόματος, απλά και μόνο. Προχωρήσεις σε ένα πολύ ιδιαίτερο όμιλο, έχει μόλις έναν πρώτο, αλλά οι 8 από τις 9 ομάδες έχουν 3 ή λιγότερες ήττες στην κανονική περίοδο. Για την ακρίβεια, οι Zeppelin, τους είχατε και στον όμιλο στην κανονική περίοδο, έταξαν 7-1 σε ρίσεις τελευταίες 8 αγωνιστικές που είναι οι 8 από τις 9 ομάδες που ομίλωσες. Δεν κάνει και καθόλου εντύπωση. Νομίζω στους παλιούς δεν κάνει κανέναν εντύπωση. Εντύπωση ίσα ίσα μου έκανε που ξεκίνησα να μάθω. Τι στόχους έχετε για τον όμιλο και... Για τον όμιλο θα προσπαθήσουμε φυσικά με όλες μας τις δυνάμεις και στόχο μας είναι να βγούμε πρώτοι. Αν είναι δυνατόν και έτοιμοι. Σίγουρα να παίξουμε καλό μπάσκετ, να αποκομίσουμε εμπειρίες, να βγούμε καλύτεροι. Αλλά φυσικά από ό,τι βλέπω εδώ τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Εκτός από τους Πάντορες και την Ελτσαπού, τις οποίες ομάδες εγώ προσωπικά δεν τις ξέρω, δεν τις έχω δει. Όλους τους άλλους τους γνωρίζω καλά, ιδιαίτερα από την περσινή χρονιά που τους έχω δει κιόλας, λόγω ότι έκανα γραμματεία στο τμήμα. Πρόκληση το μάτσα με τα Κουλουβάγατα, που για μένα είναι πάλι το φαβορί και μπράβο στους Σπάρτα που το κέρδισαν και δεν το είδα το μάτς, έτσι, δεν έχω άποψη. Πρόκληση πραγματική για να δούμε κι εμείς σε τι επίπεδο βρισκόμαστε. Αν και βέβαια, ό,τι και να γίνει σε αυτό το μάτς, δεν κρίνεται τίποτα. Στόχος των Κυπριακών είναι πάλι η κορυφή. Πιστεύω αν είμαστε σοβαροί. Στην τετράδα τουλάχιστον θα βγούμε πάλι. Και πραγματικά, όπως είπανε και τα παιδιά πριν, το τουρνουά έχει γίνει πολύ δύσκολο. Γενικότερα βλέπω ομάδες που και εδώ
και ο ανταγωνισμός θα είναι σίγουρα πολύ μεγάλος. Παιχνίδι με το παιχνίδι, Νίκο. Παιχνίδι με το παιχνίδι. Και βλέπουμε. Και εγώ ακόμα θέλω να δω όταν γυρίσουν οι απόντες παίχτες που για διάφορους λόγους δεν μπορούσαν να βοηθήσουν στον πρώτο γύρο, τι πάση μπορούν να παίξουν και μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Λοιπόν, από την Ιταλία, νομίζω από μια πρώτη εποχή που έχω ρίξει ότι είναι ο πιο δύσκολο από του Ιταλικού. Ο πιο, δηλαδή, είναι. Το κοίτασα και εγώ και είναι όλε οι ομάδε πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, πάρα πολύ κοντά. Βέβαια, εντάξει, στην Κυριακή έχουν το κάνει παραπάνω στην ποιότητα και πιστεύω ότι θα περάσουν. Αλλά είναι πολύ καλό όμω, πολύ δύσκολο. Εγώ πιστεύω, θέλω να πιστεύω και πιστεύω ότι πιστεύω θα περάσουμε. Αλλά θα μπορούσε να είναι ένα κουμπά. Οι πρωτοστάσεις έχουν καταλωθήσει και εκεί που υπάρχουν. Όχι, εντάξει. Αυτό θα το δούμε και το εννοώ. Καλές όλες τις ομάδες καλές, αλλά εντάξει το πάση. Να είμαστε υγιείς, να είμαστε υγιείς πρώτα απ' όλα όλοι, έτσι, μακάρι. Και θα δούμε μεγάλα παιδιά, είναι σίγουρο. Συμφωνώ και εγώ για τους κυβερνήτους και τα κουλβάχατα, δεν είναι, αν είναι σοβαροί, δεν είναι δύσκολο να περάσουν. Εντάξει, αν είναι σοβαροί, δεν είναι αυτό σημαίνει. Αλλά, δηλαδή, γιατί, όπως το βλέπω εγώ, για την τρίτη, τέταρτη θέση, θα γίνει χαμός. Ναι, ναι, αυτό το πρόβλημα. Θα γίνει χαμός που θα παρέχεται. Είναι όλες οι ομάδες πάνω κάτω ισοδύναμες και είναι αδέρφη. Χρήστο, τα παιδιά είπαν ότι ο δεύτερος όμιλος είναι ο πιο δύσκολος. Εσύ είσαι στον πρώτο, διαφωνείς με αυτό. Εντάξει, τώρα αυτό θα το πούμε στην πράξη. Για μένα, ο πιο δύσκολος όμιλος είναι ο δικό μου. Γιατί δεν ξέρω ποιος θα βγει πρώτος. Εδώ ξέρω ποιος θα βγει πρώτος. Και δεύτερος. Εδώ ξέρω ποιος θα βγει πρώτος. Θα ήθελα πολύ να πω εγώ, σαν Παπαγιακός, έτσι να αποφύγω μετά και τους Παπαγιακούς, να αποφύγω και τα κουρβάχα, να αναφέρει. Λοιπόν, τέλος πάντων, η ουσία είναι να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς, όπως ξέρει. Λοιπόν, και να πιάσουμε το πίτσα από το σύνολο όταν πρέπει. Αυτό είναι το σημαντικό. Όλα τα μάτια είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή, δεν μπορώ να μην σεβαστώ τώρα τους τύπους που μπορούν, γνωρίζοντας τι έχουν καταφέρει. Και έχοντας εδώ ένα παίκτη μου λέει ότι βάλετε κάτι τίποτα. Λοιπόν, όλες οι μάτια είναι πολύ σοβαρές. Τους Τυρνίνη, δεν ξέρω, τους ξέρεις τους Τυρνίνη. Όχι, δεν έχω ακούσει. Έχουν πολύ καλό βοηθό. Είναι πολύ δυνατή φέτος. Είναι πολύ δυνατή. Όπως έχω ακούσει πολύ καλά λόγια, δεν τους έχω δει εγώ προσωπικά. Έχω ακούσει καλά λόγια και για τους Red Devils. Και για τους Νεροχίτες. Δεν τους ξέρω. Καινούργια ομάδα είναι από ό,τι ξέρω. Είχαν κάποιους παίκτες πόλες και φύγανε και είναι πολύ δυνατή και έχουν πολύ καλή front line. Το δύσκολο για μένα για τον δικό μου όμιλο καταρχάς είναι αυτό που είπες εσύ πιο πριν. Εσύ το είπες. Ότι δεν ξέρω τις ομάδες. Τις περισσότερες ομάδες τις ξέρω τόσο που στο Δημήμη. Τις άλλες ομάδες ξέρω τόσο που ξανασυναντήσει. Και αν και το πούσου εγώ τους πούσου τους ξέρω. Λοιπόν, και πρέπει να κατασκοπεύσουμε πολύ. Το σημαντικό είναι να είμαστε υγιείς, να κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και πούτσου, αν καταφέρουμε να το απολαύσουμε κιόλα και να μπούμε στις δύο πρώτες θέσεις που θέλουμε να αποφύγουμε οπωσδήποτε τους διαδικούς και τα τουρβάχατα, μακριά από εμάς. Μακριά από τον Αργύρι, λοιπόν, και τον Γαβρίδη, ο οποίος Γαβρίδης, θα πω κάτι τώρα εδώ, μια σωστά, θεωρώ ότι είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης που πάει στο πράγμα, επειδή παίζω και πλέον μέγερ, είναι ένας παίκτης που θαυμάζω πάρα πολύ. Λοιπόν, να σου αποφύγω αυτούς τους δύο και όλα τα άλλα μαζί. Αυτό θέλω, δηλαδή, ο όμιλος είναι δύσκολος, αλλά πιστεύω ότι αν είμαστε εκεί, θα είναι καλύτερο. Κώστα, είσαι μαζί με τον Χρήστο στον ίδιο όμιλο. Ναι. Η διεύθυνση τελείωσα ήδη την πρώτη φάση, εσύ το έχω έξει έτσι. Έχει πάντα τον ίδιο στόχο. Έχω να πάω όσο πιο ψηλά γίνεται. Η πρώτη ή δεύτερη θέση θα βοηθήσει να αποφύγουμε πολύ δύσκολους αντιπάλους για σταυρώσεις. Ξέρω εγώ τις ομάδες και τους Super Phoenix έχουμε παίξει και πέρσι από το πρωτάθλημα. Οι Κούσου που ήταν στον όμιλό μας, τους Ρόκετς τους ξέρω. Εντάξει, γενικά είναι γνωστές οι ομάδες, έχω δει ένα-δύο βίντεο από κάθε ομάδα. Αλλά όπως το βλέπω, οι πρώτες τέσσερις ομάδες ίσως είναι και εκτός αν γίνει κάποια έκπληξη από αυτές που δεν τις ξέρω καλά. Πιστεύω αυτές θα προσκληθούν από τον όμιλό μας. Δηλαδή δεν βλέπω να γίνεται κάποια έκπληξη εκτός αν κάποια ομάδα έχει κάποια προσθήκη ή παίξει πολύ καλά στο δεύτερο γύρο. Εγώ πιστεύω και εν τέλει, όσο έχω δει, παίζανε ένα αγώνα πριν από εμάς. Πολύ δυνατή, πολύ γρήγορη. Η νεροχή του έχω ακούσει είναι πάρα πολύ καλή και αυτή. Θα είναι δύσκολο ο αγώνα. Ο Ρεμπελιακός είναι αρκετά εγωδικά κάτω. Σαν να μην υπάρχουν. Δεν θα ζώσει καθόλου σημασία. Να μην καταλάβει κανένα άλλο. Δεν τρέχουμε καθόλου και δεν πιέζουμε καθόλου. Όχι, είστε πολύ καλά. Έχει πληροφόρηση για τον Ρεμπελιακό. Έχει τρομερή επιθετική ενέργεια. Ξέρω κάποια παιδιά από εκεί. Από εκεί και πέρα προσπαθήσουμε να του περιορίσουμε. Αλλά σημασία δεν έχει μόνο αγώνα στον Ρεμπελιακό.
Αν μείνει και σε έναν αγώνα και χάσει άλλου 2-3 αγώνε λόγω αποσύνων ή λόγω κακή απόδοση, η νίκη θα πάει στράφη. Οπότε πρέπει να νικήσει ομάδε που πρέπει να νικήσει και να επικεντρωθεί ακόμα περισσότερο στι πιο δύσκολε, που είναι 4 πρώτε. Αυτή είναι η άποψή μου. Χρήστο, είστε στον όμιλο στον οποίο φιγουράρουν 2-6 ομάδε. Είναι ο μόνο όμιλο του φιγουράρου. Σειρά να εγκάνουν και εσεί το ίδιο το 10-0 στην πρώτη φάση. Είναι αυτό το παιχνίδι που περιμένετε περισσότερο και τι στόχου έχετε για την Ελλάδα αυτό το αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους έχω δει τους Ράνικαν, γιατί το δύσκολο κομμάτι του κάτι το έχει πάρει ο αρχηγός όπως το ρόλο του Χατζή. Μου έχουν πει ότι είναι πολύ καλή ομάδα, όπως αναδεικνύει και το όνομά τους λογικά θα τρέχουν σαν αμονισμένοι. Αλλά όπως είπε και ο φίλος από εδώ, δεν μετράει μόνο ένα παιχνίδι, γιατί μπορούμε να κερδίσουμε τους Ράνικαν, αλλά να χάσουμε από τους Γιουγκοπλάστη και τους Χαβαλέγγες, τους Αστέρες που έχω ακούσει την πολύ δυνατή ομάδα του Γιουγκοπλάστη και έπαιζα και πέρυσι στο Βιλάβο. Οπότε κοιτάμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Παίζουμε σκληρά και δυνατά όπως παίζουμε, αλλά όχι αντιαθλητικά όπως παίξαμε στον πρώτο γύρο. Το ευχαριστιόμαστε πάρα πολλά. Να είμαστε υγιείς. Περιμένουμε και τους δύο παίχτες που ο ένας εκτός από ένα παιχνίδι με τους νεολοκύτες δεν έχει έτσι άλλο παιχνίδι, ο άλλος δεν έχει καθόλου. Πιστεύω θα είμαστε δυνατοί. Κοιτάμε το κάθε μάτι ξεχωριστά, παίζουμε άλλο και προχωράμε. Να βγάλω λαπρά και ποιος είναι ο άλλος που δεν έχει καθόλου. Μονομά. Ο Γρηγόρης Ελιβάν. Το ξέρει όλο το ποτάμι. Βασικά από πριν από 3 σεζόν όταν ρόχνει και ένα ποτάμι. Παίζαμε και τότε μαζί. Και ο Κώστας ο Θεοδωρόπουλος. Έχουμε καιρό να βρεθούμε σε αυτή τη θέση. Θέλουμε να επιστρέψουμε. Βλέπω βέβαια πολύ δυνατές ομάδες. Μακάρι να είμαστε υγιείς. Το πιο σημαντικό γύρο. Να είμαστε υγιείς. Και να το απολαμβάνουμε γιατί και δεν είναι δύσκολο. Αυτό εδώ έχει μεγαλύτερη σημασία. Και επειδή δεν με ρώτησε σήμερα, το παιχνίδι που περιμένω περισσότερο από όλα είναι την Υποπλάστικα, επειδή είναι η παλιά μου ομάδα. Παίρνω να δω τα φιλαράκια που παίρνω πέρσι μαζί. Λείπει βέβαια ο Βασίλης Ιωδιάκης. Αλλά εντάξει, και οι άλλοι μου κάνουν. Θα λέει ένα παιχνίδι. Να πάρω το ρόλο του Κουσούλη και να ρωτήσω, θες να δεις τα φιλαράκια σου ή έχεις κάτι να αποδείξεις την παλιά σου. Όχι, όχι. Πήγαμε καλά, πήγαμε στο τελικό πέρσι, χάσαμε βέβαια. Δεν έχω να αποδείξω κάτι, είναι φίλοι μου τα παιδιά. Κάνει ένα ωραίο παιχνίδι. Και το Βασίλη μπορεί να το πετύχει σαν νοκάουτ. Μακάρι. Εσύ είναι χειρολόγος στην Πάνω Ζαχαρόνια. Έχουμε καβατζώσεις. Και ωραίος τύπος. Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Παιδιά, σε ευχαριστώ όλους. Με αυτό χαιρετούμε, κλείνουμε την εκπομπή Πάνω Ζαχαρογιάννης. Καλή συνέχεια, καλή σεζόν, χωρίς τραυματισμούς σε όλες τις ομάδες.